Αμάντα μου, την πάει της πολλά. Να είσαι καλά, Τάσο μου, να είσαι καλά, μεγάλο νουμέ, δόξα τω Θεώ. Μάνα μου, μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ για σένα και εννοείται ότι ακόμα σκέφτομαι εγώ, πότε θα γίνω μάνα. Μάνα μου, Χριστιανά μου, ειλικρινά, είναι ωραίο συναισθήμα. Ναι. Είναι ωραίο συναισθήμα και αγχωτικό συναισθήμα ταυτόχρονα, σου πω την αλήθεια. Ξέρεις, είσαι κάθε μέρα με μια νέα, αλλά εντάξει, δόξα τω Θεώ, όλα να πάνε καλά και μακάρι να πηγαίνουν καλά. Για όλες τις κοπέλες. Τούτο είναι πολύ σημαντικό. Ξέρεις, δεν σκέφτεσαι μόνο το δικό σου. Uh-huh. Ειδικά μετά που περνάς και από μια εμπειρία που καταλαβαίνεις πλέον πόσο εύκολα γίνονται κάποια πράγματα, δεν είσαι ποτέ στη λογική να σκεφτείς μόνο τη δική σου τη μεριά. Σκέφτεσαι την κάθε γυναίκα πλέον. Ειλικρινά, τούτο είναι... Τι μήνα είσαι προγραμματισμένη για γερνά? Κοίτα να δεις, ο γιατρός είπε μου ότι είμαι προγραμματισμένη αρχές του Οκτώβρια, αλλά με τους ρυθμούς που πάω εγώ, εν υπάρχει περίπτωση καλά να είμαστε να πάω μέχρι για μέ. Είπε μου το. Χριστιανά, ετοιμάσου το Σεπτέμβριο να σε πιάσει να πάω να κάνεις εκπομπής και περιμένω. Να σου πω, 1η του Ιούνιου που είναι ο γάμος... Πάντα σε σένα, δεν θα σε πιάσω, γιατί που να το πεις, δεν θα σε πιάσεις πω στούντιο. Έτσι, έτσι. Θα πάει και θα ριζώσεις εκεί.